Έμεινε ζωντανό στην μπάλα, ευκαιρία με τον Καλέτη για τον 1-0. Πέρα στον Παλώτα, ναι, 1-0 ο Ολυμπιακός. Ανοίγει το σκορ στο 55. Ο Ολυμπιακός παίρνει αυτό που ζητούσε από την έναρξη του παιχνιδιού, το γκολ δηλαδή που το φέρνει μπροστά στο σκορ. Ο Γκαλέτη στην περιοχή του Άρη, το πλασέει πάρα στα δίχτυα. Ο ίδιος ο Αργεντινός αναλάβει την εκτέλεση. Πέρασε ο Τζόρτζεβιτς, έμεινε όρθιος, έβγαλε και τη σέντρα. Μπάλα βγαίνει έξω, Γκαλέτη, σοφάριση για τον Ολυμπιακό, 1-1. 6 Ιταλία αμυντική Στορτίδης. Καλή πασα έβγαλε στον Γκαλέτη, ευκαιρία, το σουτ, η σοφάριση, 1-1. Από τον Λουτσιάνο Γκαλέτη. Μπραξερό δεξί σουτ στην κλειστή γωνία, νίκησε τον Μπαλώτα. Λάτσιο Ολυμπιακός 1-1. Λάζιτς κατά τα δοκάρια και ο Γκαλέτη παίρνοντας τα βήματα σουτάρει στα δίχτυα. Όρθιος έμεινε ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού. Η σοφάρης έρχεται άμεσα με την απευθείας εκτέλεση του Γκαλέτη. Ό,τι δεν ήρθε για τον Ολυμπιακό με οργανωμένες επιθέσεις και σουτ μέσα από την περιοχή, ήρθε έξω από αυτή. Κεραυνός του Γκαλέτη και 1-1 για τον Ολυμπιακό. Το φάλτσο του Αργεντίνου ευνηδίασε τον Αμπάρη και το μάτς ήρθε σε ισορροπία και πάλι. Μέσα σε 3 λεπτά ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα με πρωταγωνιστή τον Λουτσιάνο Γκαλέτη. Το 2-0 για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 27. Τρίτο γκολ για τον Λουτσιάνο Γκαλέτη στο πρωτάθλημα. Ο Τωροσίδης άνοιξε τον κενό χώρο, ο Γκαλέτη απέφυγε τον Διγκόζη και με πλασέ έγραψε το 2-0. Άρα. Στη συνέχεια της φάσης ο Γκαλέτη εξηλαιώθηκε και με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Βρονταρά κάνοντας το 1-0 και φτάνοντας παράλληλα τα 4 γκολ στο πρωτάθλημα. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης Λουτσιάνο Γκαλέτη κλείδωσε την νίκη για την ομάδα του στο 73 με μια ψεγάδιαστη εκτέλεση φάουλ. Με αυτό τον γκολ ο Γκαλέτη πέρασε στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ. Ξανά τον Γκαλέτη. Θέλει να ξεφύγει να σεντράρει για τον Γκιόκο. Βγαίνει ο Κτίμε. Υπάρχει πέρα. Γκολ. Γκολ ο Γκαλέτη. 1-0. 1-0 Ολυμπιακός. Στο ιδανικό ξεκίνημα με τον Λουτσιάνο Γκαλέτη. Εκτέλεση ανέλαβε ο Γκαλέτη. 2-0. Ο Λουτσιάνο Γκαλέτη ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον καταπληκτικό Πεκάνια. Διόγκο ανακάτεψε την τράπουλα, πέρασε ο ίδιος για τον Γκαλέτη. Μόνος του ο Αργεντινός μπήκε στην περιοχή, απέφυγε το Σταθάκι. 2-0 για τους Πειραιώτες. Γκαλέτη εκτελεί το πέναλτι, ευστοχή. Ο Ντουντού γέμισε έξυπνα, στην πλάτη της άμυνας πετάχθηκε ο Γκαλέτη και πλάσερε τον Μάλαρτς, βάζοντας τον Ολυμπιακό και πάλι μπροστά στο σκορ. Κρατάει ο Βραζιλιάνος, ανοίγει στον Γκαλέτη το σουτ στην κίνηση, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Ολυμπιακό με τη συμπλήρωση του πενταλέπτου. Με τον γκολ του Γκαλέτη, το 10ο στο πρωτάθλημα του πρώτου σκόρερ του Ολυμπιακού. Έχει ευθύνη ο Σάχα εδώ, διότι η μπάλα περνάει από την κλειστή γωνία του ουσιαστικά και ο καλυπτόμενος Γκαλέτη τη στέλνει στα δίχτυα. Τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο μέρος, να ο συνδυασμός και η προσπάθεια για πάσα στον Γκαλέτη που βγαίνει μόνος του προσποιήσεις. Με το αριστερό γκολ για τον Ολυμπιακό ακριβώς 15 δευτερόλεπτα πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο, ο Γκαλέτη πετυχαίνει το 11ο γκολ του στο πρωτάθλημα και κοιτάξτε πώς έχει δυναμώσει και η βροχή. 0-2. Ο Γκαλέτη ανέλαβε την εκτέλεση, διπλή απόκρουση από τον Σιφάκη. Σταμάτησε και τον Παπαδόπουλο. Όχι, δεύτερο σουτ του Γκαλέτη. Πρώτη επαφή του Γκαλέτη με την μπάλα σε 75-2-1 από τον Αργεντίνο που δεν χρειάστηκε πολλά μετά την είσοδό του στο μάτς για το 13ο γκολ στη σεζόν. Τη νίκησε τον Μπλάζιτς από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Πάει για τα 14 γκολ ο Γκαλέτη και πράγματι. Έχετε απαντήσει. Εύστοχα για να δούμε τον Ολυμπιακό. 4-3 από τον Λουτσιάνο Γκαλέτη. 4-3. Ο Ολυμπιακός που βρίσκει τρόπο. Ο Γκαλέτη πανηγυρίζει. Βγάζει για τη φανέλα. Ο Ολυμπιακός παίρνει και πάλι κεφάλι. Στο σκορ ξανά εδώ καμία περίπτωση offside για τον Γκαλέτη που δέχεται την μπάλα του Τζόρτζεβιτς. Εκεί δεν υπάρχει κανείς παίκτης της ΑΕΚ. Είμαστε στο 36ο λεπτό. Δείτε από πού έφυγε η μπάλα από τα πόδια του Αντώνη Νικοπολίδη. Έκανε λανθασμένη εκτίμηση ο Χαριτονίδης. Η μπάλα έφτασε στον Μήτρογλου. Εκείνος σέρβιρε τον γκολ στον Λουτσιάνο Γκαλέτη. Με μία πάσα όλη η επίθεση του Ολυμπιακού γυρίζει ο Γκαλέτη. Η μπάλα βρίσκει λίγο στον Μελίση. Νικά τον Βιέρα.